Αυτά από τον Στίβο. Πέμπτη, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα. Για το ντέρμπι θα πει τίποτα. Δεν υπάρχει ντέρμπι. Μα επιτέλου. Δεν υπάρχει ντέρμπι. Δικαίωσέ με. Γιατί δεν υπάρχει ντέρμπι. Δεν υπάρχει ντέρμπι. Γιατί ο ΠΑΟΚ με σπασμένα φρένα απλώς έκανε επίδειξη. Πότε μπήκε το πρώτο γκολ, μου. Στο δεύτερο λεπτό. Μάλιστα. 1:50 κάτι. Με σπασμένα φρένα λοιπόν πήγε και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όπου πλέον μετά από 23 αγωνιστικές διεκδικεί το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Το οποίο είχε να συμβεί, κύριε Ιορδάνη, από πότε. Το 1985. 64. 64. 64. Ποιος το είχε πάρει τότε. Ο Παναθηναϊκός, του Λουκανίδη, του Δωμάζου κλπ. 55 χρόνια πως έχουν περάσει. Πάμε όμως στη δράση. Σκάσε η δράση που λένε. Εμείς δρούμε για να δούμε τον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου. Με τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, με σπασμένα φρένα. Μπήκε αποφασισμένος να καθαρίσει το παιχνίδι για να κρατήσει διαφορά των 7 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Και μόλις στο πρώτο λεπτό και 3 δευτερόλεπτα, δηλαδή στα 63 δευτερόλεπτα, ανοίγει το σκορ με τον Μαουρίσιο από το λάθος του γκολκίπερου του Παναθηναϊκού, του Διούδη. Αυτά συνέβησαν λοιπόν στην αρχή του αγώνα. Επαναλαμβάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε με σπασμένα φρένα να καθαρίσει και το έκανε στο 47. Εδώ είναι το 0-2 από τον Ζαμπά, ο οποίος Ζαμπά φίλησε το σήμα με τον Δικέφαλο για να τελειώσει έτσι εύκολα και πλάτο το παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει σωρία ευκαιριών, θα μπορούσε το σκορ να είναι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ έχουμε την κόκκινη κάρτα στον Ζαμπά. Λάθος από τον διαιτή, διότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ δεν βλέπει καν τον αντίπαλό του. Βλέπετε, δεν βλέπει καν τον αντίπαλό του. Τον βρίσκει βεβαίως, ναι, αλλά είπαμε ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Και δείτε εδώ τις τρομερές ευκαιρίες του ΠΑΟΚ στο τέλος να κάνει και 0-3 και 0-4 και όσο ήθελε, αλλά οι παίκτες του ήταν άστοχοι. Ο Λουτσέσκου είπε ότι δεν έχουμε κλειδώσει τίποτα, πρέπει να είμαστε σοβαροί μέχρι το τέλος. Αυτά συνέβησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Αν μην μπορώ να αντιδράσει, διότι όπου φτωχός και η μοίρα του. Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά του Γιάννη Αλαφούζου.